Είμαι ένας ταλέπορος, πληγωμένος, αδύναμος αμαρτωλός, αλλά υπάρχει μια αγάπη, η αγάπη του Θεού, η οποία μπορεί να μας παρηγορήσει, να μας προσλάβει και να μας σώσει όλους, όσο ταλέποροι και αν είμαστε, αξιοποιώντας λίγο την προαίρεσή μας. Και μετά η χάρις του Θεού θα εργαστεί τη σωτηρία μας. Δεν θα τολμούσα ποτέ να χαρακτηρίσω τον εαυτό μου πνευματικό άνθρωπο, αλλά θα μπορούσα με άνεση να δηλώσω ότι είμαι ο τελευταίος αμαρτωλός, και αυτό όχι από ταπείνωση, αλλά από αυτογνωσία. Παρόλα αυτά όμως, θεωρώ ότι στο χώρο της Εκκλησίας υπάρχει αλήθεια και θεωρώ τον εαυτό μου ως ένα ταλέπορο ορθόδοξο πιστό. Θα ήθελα να κάνω κάποια σχόλια σε σχέση με αυτό που κάποιοι ονομάζουν αγαπολογία, έναν χριστιανικό λόγο δηλαδή, ο οποίος είναι αποκομμένος από την ορθόδοξη δογματική και την ασκητική, και επίσης να κάνω και μία αναφορά στον οικουμενισμό. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι διεκδικώ το αλάθητο των απόψεών μου, το αντίθετο, διατυπώνω κάποιους προβληματισμούς οι οποίοι δεν εκφράζουν την αλήθεια αλλά κάποιες υποκειμενικές αντιλήψεις, δηλαδή τι έχω καταλάβει, τι πιστεύω και πώς αισθάνομαι σχετικά με αυτά τα θέματα. Ως αφετηρία του προβληματισμού θα πάρω ένα κείμενο το οποίο είναι αναρτημένο στο διαδίκτυο και αφορά μία ομιλία του σπουδαίου καθηγητή της δογματικής στη Θεολογική Σχολή της Θεσσαλονίκης, του κυρίου Δημήτριου Τσελεκίδη, τον οποίο και σέβομαι ιδιαίτερα και έχω πολλές φορές ακούσει ομιλίες του στο YouTube. Το σύντομο κείμενο αναφέρεται σε μια ομιλία του κυρίου Τσελεκίδη στην Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων, στην Χριστιανική Εστία Λαρίσης, στις 8 Μαρτίου του 2015. Λέει λοιπόν ο σημαντικός και σπουδαίος αυτός καθηγητής της δογματικής: «Σήμερα βλέπουμε γύρω μας μια αδιάχυτη αγαπολογία, έναν απνευμάτιστο πνευματικό λόγο αποκομμένο από την ορθή πίστη. Διάχυτη αγαπολογία, απνευμάτιστος χριστιανικός λόγος, ο οποίος είναι αποκομμένος από την ορθή πίστη. Και ό,τι είναι κομμένο από την ορθή πίστη είναι αμαρτία. Χωρίς ορθή πίστη δεν μπορεί κανένας να έχει ορθή γνώση του Θεού. Η πίστη αποτελεί προϋπόθεση της σωτηρίας μας κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Το ορθοδόξος θεολογήν συνδέεται με το ορθό δόγμα, την ορθή πίστη. Ορθοδόξος θεολογήν, τον αθεολογώ ορθόδοξα, σημαίνει ότι βρίσκομαι σε απόλυτη εναρμόνιση με το ορθό δόγμα και την ορθή πίστη. Η τέλεια αγάπη είναι και θεωρείται η άκτιστη ενέργεια του Θεού. Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος ταυτίζει την αγάπη με τον ίδιο το Θεό. Σχολιάζοντας αυτό το απόσπασμα από την ομιλία του μεγάλου αυτού θεολόγου, θα έλεγα ότι οπωσδήποτε έτσι είναι. Για να είναι κάποιος ορθόδοξος πιστός χρειάζεται να έχει ορθή πίστη και ορθή γνώση του Θεού, να αποδέχεται δηλαδή το ορθό δόγμα και την ορθή πίστη. Αλλά εμείς οι απλοί άνθρωποι θεωρώ ότι δεν μπορούμε να γνωρίσουμε την αλήθεια των δογμάτων όπως την έζησαν εμπειρικά οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας. Τουλάχιστον όσον αφορά εμένα, ναι, αποδέχομαι την ορθόδοξη πίστη και όλη την ορθόδοξη δογματική, αλλά αυτό όχι μέσα από προβληματισμό ή κατανόηση ή προσωπική εμπειρία. Αποδέχομαι την ορθόδοξη δογματική κάνοντας ένα νοητικό άλμα ή καλύτερα καταργώντας την εμπιστοσύνη μου στη δική μου ατομική λογική, καταργώ τη δική μου ατομική λογική, τη δική μου κατανόηση, ώστε να
εγκαταληφθώ, να παραδοθώ στο δόγμα της Εκκλησίας. Οπότε μιλάμε για ένα άλμα πίστεως. Ένα άλμα το οποίο υπερβαίνει την δική μου ατομική προσωπική λογική. Παραδίδομαι στο δόγμα. Βέβαια, αυτή η παράδοση έχει κάποιο λογικό θεμέλιο. Αλλά δεν πρόκειται για γνώση εμπειρική βιωματική των δογμάτων, αλλά για την επίγνωση ότι μέσα στο χώρο της Εκκλησίας λειτουργείται κάτι το οποίο είναι υπέροχο, πολύ σημαντικό και πολύ αληθινό. Αλλά αυτό αφορά στη δική μου προσωπική πορεία μέσα στην Εκκλησία. Μέσα δηλαδή από την συμμετοχή στις εκκλησιαστικές ακολουθίες, τις μελέτες των αγιοπατερικών κειμένων και τα διαβάσματα και τα ακούσματα των ομιλιών των σύγχρονων Αγίων Πατέρων, μοναχών και θεολόγων. Επειδή λοιπόν όταν μιλάω θέλω να βρίσκομαι σε έναν συντονισμό με τα προσωπικά μου βιώματα και τις προσωπικές μου εμπειρίες, δεν είναι δυνατόν να κάνω συχνή αναφορά στη δογματική της Εκκλησίας, την οποία όπως είπαμε δεν γνωρίζω εμπειρικά, αλλά παραδίδομαι σε αυτήν και εγκαταλείπομαι στην Εκκλησία, στην αγάπη του Χριστού, στην αγκαλιά του Χριστού, όπως αυτή βιώνεται και φανερώνεται μέσα στην Εκκλησία και κατά συνέπεια αποδέχομαι την ορθόδοξη δογματική. Όπως είπαμε, πρόκειται για άλμα, για την μετάβαση στο εντελώς άλλο, το εντελώς άλλο από την λογική, την επιστημονική, την ανθρώπινη. Κατά συνέπεια, αποδέχομαι πλήρως την ορθόδοξη δογματική, αλλά δεν μπορώ να κάνω άμεσες αναφορές σε αυτήν. Οι αναφορές μου αφορούν στην ζωή της Εκκλησίας. Θεωρώ δηλαδή ότι στο μέτρο που μπορεί κανείς να μετέχει αληθινά και αυθεντικά στη ζωή της Εκκλησίας, αγιάζεται. Αυτό είναι κάτι που το καταλαβαίνω. Επιστρέφουμε για λίγο στο κείμενο αυτό του καθηγητή της θεολογικής Δημήτριου Τσελεγκίδη και διαβάζουμε. Οι άκτιστες ενέργειες του Θεού δημιουργούν στον άνθρωπο απερίγραπτη χαρά. Λιώνει ο άνθρωπος από την πνευματική γλυκύτητα, την εσωτερική θέρμη, την ειρήνη, το ταπεινό φρόνημα και την νοερά προσευχή. Χωρίς να το καταλαβαίνει ο ίδιος, χωρίς να το επιδιώκει, διότι αυτό του δίδεται ως επιβράβευση του προσωπικού του αγώνα. Εδώ αναφέρεται ο καθηγητής στην εμπειρία της χάριτος, στην εμπειρία των ακτίστων ενεργειών του Θεού. Και πολύ όμορφα μιλά για απερίγραπτη χαρά, για το γεγονός ότι λιώνει ο άνθρωπος από την πνευματική γλυκύτητα, μιλά για εσωτερική θέρμη, για ειρήνη, για ταπεινό φρόνημα και νοερά προσευχή. Όλα αυτά τώρα είναι βέβαια σπουδαία και θεωρώ ότι κάθε συνειδητός πιστός κάτι λίγο έχει νιώσει από αυτή τη χαρά, από αυτή την πνευματική γλυκύτητα. Αλλιώς δεν θα ζούσε μέσα στην Εκκλησία, δεν θα ακολουθούσε το Λόγο του Θεού, δεν θα αγωνιζόταν να ακολουθήσει τον Χριστό, δεν θα τον ένοιαζε για τον Χριστό, θα ήταν αδιάφορος και αμέτοχος. Όμως, ενώ κάτι έχουμε ζήσει από όλα αυτά, οι εμπειρίες αυτές της απερίγραπτης χαράς, της πνευματικής γλυκύτητας και της εσωτερικής θέρμης δεν είναι μία μόνιμη εμπειρία. Οι περισσότεροι από μας δεν μπορούμε να σταθούμε σε αυτό το ύψος. Κάτι υποψιαζόμαστε, κάτι αισθανόμαστε και μετά το χάνουμε εξαιτίας της δικής μας ατομικής κατάστασης αμαρτωλότητας. Το λέει και ο ίδιος ο καθηγητής, καθώς συνεχίζοντας στην επόμενη παράγραφο λέει «Τέτοια κατάσταση είχαν οι Άγιοι μας». Και έδωσε ο Θεός να το ζήσουμε και στην εποχή μας με τους σύγχρονους Αγίους μας, Άγιο Πορφύριο, Άγιο Παΐσιο και όλους τους νέους Αγίους της εποχής μας. Προφανώς
συμφωνεί μαζί μου σε αυτό το επίπεδο και γι' αυτό αφού περιγράφει την δυναμική και την ένταση αυτών των υπέροχων εμπειριών, της απερίγραπτης χαράς, του λιωσίματος από την πνευματική γλυκύτητα και την εσωτερική θέρμη, την ειρήνη, το ταπεινό φρόνημα και την ωραία προσευχή, πολύ σωστά μας υπογραμμίζει ότι τέτοια κατάσταση είχαν οι Άγιοι μας και έδωσε ο Θεός να το ζήσουμε και στην εποχή μας. Βλέπετε, να το ζήσουμε ως πιστοί μέσα από τους Αγίους, γιατί εμείς είμαστε αδύναμοι και κάποια ψήγματα αυτών των εμπειριών μπορούμε να νιώσουμε για μια μικρή ή μεγάλη περίοδο, για κάποια λεπτά ή για κάποιες περιόδους της ζωής μας και μετά πάλι το χάνουμε. Θα μου πείτε, μήπως οι σύγχρονοι Άγιοι και οι παλιοί Άγιοι δεν έχαναν αυτή την εμπειρία? Σαφώς και την έχαναν. Έχω ακούσει προσωπικά σε μια ομιλία τον Όσιο Εφραίμ τον Κατουνακιώτη να λέει ότι εγώ ήμουν σε κατάσταση, ενώ για αυτή την αγιοπνευματική εμπειρία, το πολύ μέχρι 15 λεπτά, παραπάνω δεν το έχω αισθανθεί. Αν θυμάμαι καλά, έτσι έλεγε. Δηλαδή, μετήχα σε αυτή την πνευματική εμπειρία της απερίγραπτης χαράς, της πνευματικής γλυκύτητας, της εσωτερικής θέρμης, μόνο για κάποια λεπτά. Μετά το έχανα και βέβαια μετά θα το ξαναέβρισκε, αλλά και πάλι το έχανε. Δεν μπορούμε να είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Εγώ δε προσωπικά, ενώ έχω κάποια γεύση από αυτές τις εμπειρίες σε 2-3 περιόδους της ζωής μου, μετά τις έχασα. Θα μου πείτε, δεν στάθηκε στο ύψος της ασκητικής ζωής της Εκκλησίας. Ακριβώς, δεν στάθηκα. Δεν είχα αυτή τη δυνατότητα να παραμείνω σταθερός στον πνευματικό αγώνα. Θεωρώ ότι δεν είχα αυτή τη δυνατότητα. Θα μου πει κάποιος άλλος, όχι, δεν προσπάθησες αρκετά. Εντάξει, το αποδέχομαι. Δεν προσπάθησα αρκετά. Θα έλεγα δεν είχα τη δυνατότητα να προσπαθήσω αρκετά. Κάποιος άλλος θα μπορούσε να με ενοχοποιήσει ότι δεν προσπάθησα αρκετά ενώ μπορούσα. Θα το αποδεχθώ. Δηλώνω λοιπόν ένοχος. Δεν προσπάθησα ενώ θα μπορούσα να προσπαθήσω και τον περισσότερο χρόνο της ζωής μου τον πέρασα αμέτωχος από αυτές τις άκτιστες ενέργειες του Θεού. Έτσι λοιπόν, αν σήμερα είμαι 60 χρονών, θα έλεγα ότι όλη μου η πνευματική εμπειρία, δηλαδή η περίοδος εκείνη στην οποία μετήχα ζωντανά στην ζωή της Εκκλησίας, θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχει την διάρκεια των 3 ετών. Δεν ξέρω πόσο τις 100 είναι σε σχέση με τα 60 χρόνια. 60 χρόνια ζωής, 3 χρόνια ουσιαστικά κοντά στην Εκκλησία και τα υπόλοιπα μακριά, απομακρυσμένος βιωματικά. Η πίστη όμως στην Ορθόδοξη Δογματική παραμένει και η επίγνωση ότι κοντά στο Θεό μπορεί κανείς να ζήσει αληθινά παραμένει και αυτή. Όπως επίσης η συνέστηση ότι η μετοχή, η ελάχιστη έστω μετοχή στις άκτιστες ενέργειες του Θεού, αν ήταν κάτι τέτοιο αυτό που ένιωσα κάποτε, ως απερίγραπτη χαρά, ως πνευματική γλυκύτητα και εσωτερική θέρμη. Όλο αυτό είναι το πιο σημαντικό βίωμα που είχα στη ζωή μου, το πιο πολύτιμο. Έτσι λοιπόν δεν μπορώ να το ξεχάσω. Και αυτό το βίωμα και αυτή η εμπειρία, η ελάχιστη αυτή η εμπειρία, με παρωθεί ώστε να παραμένω προσκολλημένος στην Ορθόδοξη Δογματική. Όχι να έχω κατανοήσει εμπειρικά τα δόγματα, αλλά να τα αποδέχομαι με πίστη και να παραμένω ως έσχατος αμαρτωλός, ως προδότης του Χριστού και προδότης της στενής και τεθλιμμένης οδού του Ευαγγελίου, να παραμένω ως έσχατος και τελευταίος κοντά στην Εκκλησία. Επιστρέφουμε στο κείμενο του καθηγητή, ο οποίος μας λέει «Ο άνθρωπος φτάνει στην άκτιστη αγάπη του Θεού τηρώντας τις εντολές του Θεού. Καθαρίζεται από τα νοητά μπάζα των παθών και της αμαρτίας, όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης». Έτσι έλεγε ο Άγιος Παΐσιος ότι «Τηρώντας τις εντολές καθαριζόμαστε από τα νοητά μπάζα των παθών και της αμαρτίας». Έτσι γίνεσαι μέτοχος της ακτίστου ενέργειας του Θεού. Ωραία,
Το δέχομαι, το σέβομαι, έτσι ακριβώς είναι, αλλά πάλι ομολογώ την αδυναμία μου να σταθώ σε αυτό το ύψος της τήρησης των εντολών του Θεού και δηλώνω κακόμοιρος, αδύναμος και ταλέπορος, αποστάτης και προδότης των εντολών του Θεού. Μέχρι εκεί μπορώ να φτάσω, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Δέχομαι όμως ότι οι εντολές του Θεού είναι άγιες, με την έννοια ότι αυτός που τις τηρεί στην καθημερινότητά του αγιάζεται. Και επίσης θεωρώ ότι τίποτα σπουδαιότερο δεν θα μπορούσε να κάνει ένας άνθρωπος από το να τηρήσει αυτές τις εντολές, υποδηλώνοντας βέβαια και την αδυναμία μου να τις τηρήσω εγώ ίδιος. Θα μου πείτε τότε να μην μιλάς. Εντάξει, μπορώ και να μην μιλάω. Πολλές φορές σωπαίνω. Καμιά φορά όμως μιλάω διότι έχω την μνήμη και την βεβαιότητα και την πεποίθηση και την πίστη ότι αυτή είναι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Συνεχίζει με μια άλλη φράση του γέροντος Εφραίμ του Κατουνακιώτη. Το 2015 δεν είχε ακόμη ανακηρυχθεί Άγιος ο Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, οπότε είναι ακόμη ο γέροντας Εφραίμ, ο οποίος έλεγε «Η αγάπη είναι ανεξόφλητο χρέος και αναιρεί την έπαρση». Ανεξόφλητο χρέος, δηλαδή δεν μπορώ να το ξοφλήσω. Δηλαδή να βοηθώ τον πλησίον μου, αλλά να θεωρώ πάντοτε ότι χρωστώ κι άλλα, χρωστώ κι άλλα. Πρέπει να γίνω απόλυτη αγάπη για τον πλησίον. Και επειδή δεν τα καταφέρνω να γίνω απόλυτη αγάπη, δεν μπορώ και να επαίρομαι. Έτσι η αγάπη, η αδυναμία αυτή να ζήσω την αγάπη, αναιρεί την έπαρση. Αλλά είναι και ανεξόφλητο χρέος, διότι οφείλω ως πιστός να βοηθώ και να αγαπώ τον πλησίον μου πάντοτε, με όλη μου την ψυχή, την καρδιά και τη διάνοια, ανεφόρον, αλλά δεν μπορώ να το κάνω. Πολλές φορές στην Εκκλησία μιλάμε για κάτι άπιαστο. Το άπιαστο είναι σπουδαίο. Είναι και ένας στόχος, είναι και ένας οδοδείκτης. Αλλά οφείλουμε να ομολογήσουμε, τουλάχιστον εγώ προσωπικά οφείλω να ομολογήσω, ότι δεν έχω καμία σχέση με αυτή την εμπειρία της αγάπης. Η αγάπη μου είναι αδύναμη, έκπτωτη, εγωκεντρική. Αυτό μόνο μπορώ να κάνω. Έτσι κατάλαβα μέσα στις δεκαετίες. Παρά το γεγονός ότι υπήρξαν κάποια διαλύματα, τα οποία όπως είπαμε θα μπορούσαμε να τα συνοψίσουμε σε μια διάρκεια ζωής 3 ετών, ο περισσότερος χρόνος της ζωής μου είναι πολύ μακριά από αυτή την αγάπη. Αντίθετα, βιώνω ότι έχω να κάνω συνεχώς με ένα πάσχον εγώ, ένα οδυνόμενο εγώ, το οποίο αναγκάζομαι να το υποστηρίξω για να μην καταρρεύσει εις βάρος της αγάπης των άλλων. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αποδέχομαι ότι η αγάπη είναι ανώτερη από όλες τις αρετές, μαζί με την ταπείνωση. Σαφώς και το αποδέχομαι. Αλλά δεν σημαίνει ότι είμαι σε θέση να το ζήσω. Μακάρι κάποιος άλλος να μπορεί να το κάνει. Μας δείχνει το δρόμο αυτή η θυσιαστική αγάπη, αλλά ζούμε μακριά της. Μπορούμε να μιλάμε για αυτήν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούμε να την ζούμε. Και τότε γιατί να μιλάμε για αυτήν? Διότι δεν μπορούμε να την ξεχάσουμε, επειδή κάτι κάποτε έχουμε γευθεί και αυτή η γεύση ήταν τόσο υπέροχη και σπουδαία και σημαντική που δεν λησμονείται και κάνουμε συνεχώς αναφορές σε αυτήν. Όπως θυμάμαι τους θείους μου και τους γείτονες όταν συναντιόμασταν εκεί στη γειτονιά μας στην οδό Αηδηνίου στο Κερατσίνι να μιλάνε, μιλούσαν πολλές φορές για το στρατό. Όλοι είχαν να πούν κάτι σημαντικό για το στρατό. Επέμεναν για το στρατό. Μα ο στρατός είχε τελειώσει. Ήσουν 50 χρονών, 60 χρονών. Τι θυμάσαι το στρατό που ήσουν 18. Το θυμόντουσαν και έκαναν συνεχείς αναφορές στο στρατό διότι τότε βίωσαν κάτι το διαφορετικό, το έντονο, το συγκλονιστικό. Δεν θα θυμόντουσαν τις ατέλειωτες ώρες που πέρασαν ως εργάτες ή τεχνίτες, ούτε θα έκαναν αναφορά στη μονότονη ζωή του γάμου τους και της οικογενειακής πραγματικότητας που ζούσαν. Θυμόντουσαν το στρατό. Έτσι κι εγώ. Δεν μπορώ να λησμονήσω τη γεύση
την γλυκύτατη της χάριτος του Θεού, θα μου πεις μπορεί να μην ήταν η χάρη του Θεού γιατί είσαι πλανεμένος εσύ και δεν ήταν γεύση αληθινή. Μπορεί να μην ήταν, αλλά εγώ είμαι εχμάλωτος ακόμη αυτής της γεύσεως. Ας συνεχίσουμε λοιπόν λίγο ακόμη στην επόμενη παράγραφο αυτού του κειμένου το οποίο αναφέρεται στην ομιλία του καθηγητή Δημήτριου Τσελεγκίδη και εδώ γίνεται αναφορά στον οικουμενισμό και λέει «Όταν λείπει η ορθή πίστη, είναι ανώφελη η αγάπη». Ωραία, συμφωνούμε. Ο οικουμενισμός είναι θρησκευτικό κίνημα που επιχειρεί να ενώσει όλες τις θρησκείες, κάτι αντίστοιχο με την παγκοσμιοποίηση σε πολιτικό επίπεδο. Στον οικουμενισμό, και να σημειώσουμε εδώ ότι ως οικουμενιστής θεωρείται από πολλούς και ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος, αλλά και ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, έτσι τους θεωρούν ως οικουμενιστές, και μας λέει εδώ ότι στον οικουμενισμό χωρούν όλα τα θρησκεύματα. Είναι η μεγαλύτερη και η επικινδυνότερη από όλες τις αιρέσεις, διότι προκαλεί σύγχυση γύρω από τη σώζουσα πίστη. Είναι πολυαίρεση. Προκαλεί σύγχυση γύρω από την πίστη που μας σώζει. Είναι μια πολυαίρεση. Δυστυχώς η ορθή πίστη νοθεύεται έντεχνα και καθένας που αντιτίθεται κατηγορείται ως φανατικός. Όντως εδώ υπάρχει μια κάποια διαμάχη ανάμεσα σε κάποιους τους οποίους κάποιοι κατηγορούν ως οικουμενιστές και αυτοί τους οποίους κάποιοι θεωρούν οικουμενιστές, δεν το αποδέχονται βέβαια οι ίδιοι, κατηγορούν κάποιους άλλους ως φανατικούς, αλλά ούτε και εκείνοι αποδέχονται ότι είναι φανατικοί. Η ουμανιστική αρχή της ανοχής δεν έχει καμία σχέση με την άκτιστη αγάπη που αναπτύσσεται μόνο στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Ουμανιστική είναι ανθρωπιστική αυτή η αρχή, το να ανέχομαι τον άλλον δεν έχει καμία σχέση με την άκτιστη αγάπη που αναπτύσσεται μόνο στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο και σχετικά με αυτή την παράγραφο και με αυτό να ολοκληρώσουμε αυτά τα σχόλια, αυτούς τους προβληματισμούς. Αν καταλαβαίνω καλά, ο Πατριάρχης, ο Βαρθολομαίος, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, πολλοί άλλοι επίσκοποι και σε αυτούς θα μπορούσα να βάλω και τον ταλέπορο εαυτό μου παρότι δεν έχει καμία σημασία γιατί είμαι εντελώς ασήμαντος, αλλά θα μπορούσα να πω πώς σκέφτομαι κι εγώ. Όχι βέβαια ότι θέλουμε να ενοποιηθούν τα θρησκεύματα, να χάσουμε δηλαδή την ορθόδοξη ταυτότητα και να αλλοιώσουμε την ορθόδοξη δογματική ή την ορθόδοξη πίστη. Νομίζω ότι κανείς δεν θα το ήθελε αυτό. Νομίζω ότι έναν ορθόδοξο τον οποίο κατηγορούν ως οικουμενιστή είναι κάποιος ο οποίος σέβεται και δεν πολεμά το γεγονός ότι κάποιοι άλλοι λαοί έχουν μία πίστη διαφορετική από τη δική μας. Ας πάρουμε για παράδειγμα το Ισλάμ. Θα μπορούσαμε να το αξιολογούμε, να το κρίνουμε, αλλά θα μπορούσαμε κιόλας να το σεβαστούμε. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι αποδέχομαι την πίστη του Ισλάμ ως ίσου κύρους με την πίστη τη δική μου, αλλά αναγνωρίζω το δικαίωμα ενός Μωαμεθανού να θρησκεύει ελεύθερα, όπως και εγώ ίδιος διεκδικώ το δικαίωμα να πιστεύω ελεύθερα στην Ορθόδοξη Δογματική, στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Το ίδιο σέβομαι έναν Βουδιστή, έναν Ινδουιστή ή και έναν Αρνησίθεο. Το ότι τον σέβομαι δεν σημαίνει ότι αλλοιώνω τη δική μου πίστη, ούτε ότι εγώ αναμειγνύω την πίστη μου με την πίστη των άλλων ή με την αθεία τους. Καμία σχέση. Εγώ θα παραμένω προσκολλημένος στην Ορθόδοξη Δογματική, με κάθε τρόπο θα διατηρήσω τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Ορθόδοξης πίστης μου, αλλά παράλληλα θα σέβομαι το δικαίωμα των άλλων ανθρώπων να πιστεύουν σε κάτι διαφορετικό από αυτό που πιστεύω εγώ. Έτσι λοιπόν, με την έννοια αυτή, θα μπορούσα να μπω σε ένα τέμενος Ισλαμικό, να σεβαστώ το χώρο εκεί, να συνομιλήσω με έναν ημάμι ή με έναν πιστό μουσουλμάνο, χωρίς να προδώσω την ιδιαιτερότητα της δικής μου πίστης. Για παράδειγμα, ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος
ως πατριάρχης οφείλει να βρίσκεται σε διάλογο με τους Ρωμαιοκαθολικούς, με τους Προτεστάντες, αλλά και τους Ισλαμιστές, τους Ινδουιστές και οπαδούς άλλων θρησκειών. Τι να κάνουμε τώρα, αφού είναι πατριάρχης. Αν ήτανε η Θεία μου η Μαρία, η οποία εκκλησιάζεται στην ενορία της σε ένα απόμακρο χωριό της Ελλάδος, μα δεν χρειάζεται να κάνει κανένα διάλογο, παραμένει σε αυτή την πίστη. Όταν όμως είσαι πατριάρχης ή αρχιεπίσκοπος ή επίσκοπος ή θεολόγος, ίσως χρειάζεται να κάνεις ένα διάλογο. Όταν κάνεις το διάλογο, δεν θα σεβαστείς την πίστη του άλλου, την ιδεολογία του άλλου. Θα τον καθυβρίσεις, θα τον εξευτελίσεις, θα τον ταπεινώσεις, θα τον απορρίψεις. Θεωρώ λοιπόν ότι δεν γίνεσαι ουμανιστής απέχοντας από την αλήθεια της Ορθοδοξίας εάν αντιμετωπίσεις συγκαταβατικά και διαλεχθείς με έναν ετερόδοξο. Κάνεις έναν διάλογο. Τώρα θα μου πείτε, μα όχι, αυτός συμπροσευχήθηκε. Δεν ξέρω τι συμπροσευχή ήταν αυτή. Αλλά εάν χρειαζόταν, θα μπορούσε κάποιος πατριάρχης, κάποιος επίσκοπος, συγκαταβαίνοντας, σε εισαγωγικά να συμπροσευχηθεί. Αυτό είναι μία πράξη αγάπης. Είναι μία πράξη ταπεινώσεως. Είναι μία πράξη πρόσληψης της ετερότητας του άλλου. Συγκατάβασης. Δεν σημαίνει ότι προδίδω την πίστη μου στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Ούτε την αρνούμε. Απλά συγκαταβαίνω στην διαφορετικότητα. Και έρχομαι σε επαφή με αυτά τα ανθρώπινα πρόσωπα, τα οποία οφείλω να τα τιμώ γιατί είναι εικόνες του Θεού, και τους δείχνω ότι να, έρχομαι κοντά σας. Δεν έρχομαι κοντά σας για να σας κρίνω, για να σας υποτιμήσω και να σας εξουθενώσω. Έρχομαι για να σας δείξω ότι σας αγαπώ, σας καταλαβαίνω. Αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετώ τις δικές σας πεποιθήσεις. Έτσι λοιπόν θα μπορούσαμε, εάν αντιληφθούμε και ερμηνεύσουμε και κατανοήσουμε αυτό που κάποιοι ονομάζουν οικουμενισμό ως συγκατάβαση, συγκατάβαση αγάπης και ταπείνωσης, θα μπορούσαμε να πούμε εντάξει, είναι οκ, okay, δεν προδίδουμε την πίστη, δεν αρνούμαστε την Ορθόδοξη Εκκλησία, απλά συγκαταβαίνουμε με αγάπη και επικοινωνούμε με τους άλλους ανθρώπους. Θυμάμαι χαρακτηριστικά όταν είχα πάει με ένα παιδί που δεν πίστευε στο Θεό στο Άγιο Όρος, στην Ιερά Μονή Γρηγορίου, ενώ περίμενα εγώ όλοι οι πατέρες εκεί της Μονής να του κάνουν κήρυγμα Ορθοδοξίας, γιατί κάτι τέτοιο του έκανα εγώ τότε που ήμουν 25 χρονών, κήρυγμα Ορθοδοξίας, θυμάμαι χαρακτηριστικά έναν μοναχό που τον ρωτούσε για τα ενδιαφέροντά του και όταν έμαθε ότι εκείνος, Γιάννη το έλεγα το παιδί, του αρέσει το σκάκι, ο μοναχός έπαιζε σκάκι μαζί του. Αυτό δεν σημαίνει ότι προτιμά ο μοναχός να παίξει σκάκι από το να του μιλήσει για το Θεό, αλλά κάνει μια πράξη συγκατάβασης. Όπως έχω δει πολλούς ορθόδοξους κατηχητές και ιερείς να παίζουν μπάσκετ με τα παιδιά της ενορίας, όχι βέβαια γιατί οι ίδιοι έχουν μια μεγάλη ανάγκη να παίξουν μπάλα, αλλά διότι θέλουν να πλησιάσουν τα παιδιά. Δεν σημαίνει ότι επειδή παίζουν μπάλα με τα παιδιά αρνήθηκαν την ορθόδοξη ασκητική και την νηπτική διδασκαλία της Εκκλησίας. Γιατί πάλι εδώ θυμάμαι ότι όταν κάποτε ανέλαβα εγώ το κατηχητικό στην ενορία της μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο νέο εικόνιο περάματος, στην ενορία μου δηλαδή, είχε το κατηχητικό καμιά δεκαριά παιδιά και σε 2-3 μήνες όλα τα παιδιά έφυγαν από το κατηχητικό. Το κατηχητικό διαλύθηκε, δηλαδή το διέλυσα εγώ. Γιατί? Διότι εγώ είχα ένα κατοστάρικο μποσκίνι και τους μιλούσα για τον Αβά Ισαάκ το Σύριο και τον Άγιο Άννη της Κλίμακος. Και τα παιδιά μου λέγανε, κύριε, πότε θα πάμε εκδρομή, θα παίξουμε μπάλα. Και εγώ επέμενα στους πατέρες της Εκκλησίας. Τα παιδιά έφυγαν. Οπότε, επιστρέφοντας και κλείνοντας, μιλάμε για μία συγκατάβαση. Δεν μιλάμε για άρνηση ορθόδοξης ασκητικής. Και όταν δεν κάνουμε άμεση αναφορά στα δόγματα της Εκκλησίας, δεν σημαίνει ότι τα αρνούμαστε, αλλά καθώς συγκαταβαίνουμε στην ιδιαιτερότητα της προσωπικότητας του συνομιλητή μας, προσπαθούμε να του μιλήσουμε ανθρώπινα σε ένα επίπεδο στο οποίο θα μπορούσε να μας καταλάβει. Όταν δεν του λέμε στον πρώτο διάλογο που θα κάνουμε μαζί του,
όπως θυμάμαι σε κάτι παρέες πάλι στο Άγιο Όρος, να λένε ας πούμε «Γεια σου, δώσε αίμα να λάβεις πνεύμα». Περίμενε. Πες ένα «Γεια», να γνωριστούμε, να μιλήσουμε λίγο. «Δώσε αίμα να λάβεις πνεύμα». Τε, δίνω αίμα, δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει αυτό. Ή θυμάμαι μετά που επιστρέφαμε με το λεωφορείο από την Ουρανούπολη και διάβαζα τον Ισαάκ το Σύρο και μιλούσε κάτι για θάνατο, για την απάρνηση του εαυτού και του κόσμου κλπ. Και με έπιασε κατάθλιψη. Δεν ήταν η ώρα μου να ακούσω τα μηνύματα του Αβά Ισαάκ του Σύρου. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι σπουδαία τα μηνύματα αυτά. Αλλά χρειάζεται να έχουμε διάκριση. Όταν κάποιος ομιλητής απευθύνεται σε ένα κοινό το οποίο αποτελείται από απλούς ανθρώπους οικογενειάρχες, δεν χρειάζεται να βιάζει τον εαυτό του και να προσπαθεί να παρουσιάσει και να αναλύσει όλη την ορθόδοξη δογματική και την ασκητική. Είναι προτιμότερο να αγγίξει τις καρδιές των ανθρώπων, να τους υποστηρίξει, να τους ενθουσιάσει κατά κάποιον τρόπο. Και βέβαια, εάν κάποιος πλησιάσει πραγματικά την Εκκλησία, όσο περισσότερο πλησιάζει τη ζωή της Εκκλησίας, εάν έχει την κατάλληλη προαίρεση και τα χαρίσματα, θα προχωρήσει. Δεν χρειάζεται τη δική μας καθοδήγηση. Θα βρει το δρόμο του και μπορεί να γίνει μέγας ασκητής. Δεν χρειάζεται να βιαστώ εγώ να του μιλήσω για το άκρον άωτον της ασκητικής ζωής. Έτσι λοιπόν, κλείνοντας, σαφώς δεν αρνούμαστε την ορθόδοξη δογματική, ούτε την ορθόδοξη ασκητική, ούτε θέλουμε να μολύνουμε την ορθόδοξη πίστη συγχέοντας τα ορθόδοξα δόγματα που καθιέρωσαν οι Οικουμενικοί Σύνοδοι της Εκκλησίας με τα δόγματα ετεροδόξων ή αλόπιστων. Καμία σχέση. Απλά προσπαθούμε, μιλώντας, να κρατηθούμε στο ύψος της αγάπης και της συγκατάβασης, ώστε να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε με τους άλλους ανθρώπους, να έρθουμε κοντά τους. Και δεν είμαστε εμείς που θα τους αποκαλύψουμε τη δόξα και το μεγαλείο της ορθόδοξης δογματικής και της ορθόδοξης ασκητικής. Εάν θέλει κάποιος, θα το ψάξει και θα το βρει. Θα το αναζητήσει στα βιβλία των Αγίων Πατέρων. Πάλι θυμάμαι όταν ήμουν νέος που πηγαίναμε σε ένα βιβλιοπωλείο που λεγόταν Φιλοκαλία, πρέπει να ήταν κοντά στην Πλάκα ή στο Μοναστηράκι, για να βρούμε βιβλία αγιοπατερικά, διότι πουθενά αλλού δεν μπορούσαμε να τα βρούμε. Και τρέχαμε να τα βρούμε. Και βρίσκαμε και διαβάζαμε. Δεν χρειάζεται να βγω να μιλήσω σε απλούς πιστούς οι οποίοι ταλανίζονται στην καθημερινότητά τους με έντονα προβλήματα συμβίωσης, προβλήματα στις διαπροσωπικές τους σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους και με τον εαυτό τους και να τους αναλύσω την ορθόδοξη δογματική, την οποία ίσως δεν κατέχω και τόσο καλά, αλλά ακόμη και αυτά που κατέχω δεν τα έχω ζήσει. Δεν είμαι δηλαδή φωτισμένος, δεν έχω θέα του ακτίστου φωτός. Τι να πω για αυτά. Μιλώ λοιπόν για αυτά που γνωρίζω και λέω ότι είμαι ένας ταλέπορος, πληγωμένος, αδύναμος αμαρτωλός, αλλά υπάρχει μια αγάπη, η αγάπη του Θεού, η οποία μπορεί να μας παρηγορήσει, να μας προσλάβει και να μας σώσει όλους όσο ταλέποροι και αν είμαστε, αξιοποιώντας λίγο την προαίρεσή μας. Και μετά η χάρις του Θεού θα εργαστεί τη σωτηρία μας.